αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη της Παναγίας μας και των Αγίων μας, αρχίζουμε πάλι το σημερινό μας κήρυγμα. Ευρισκόμεθα εις τα πρόθυρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την ερχομένη Τετάρτη είναι η πρώτη προηγιασμένη της Εκκλησίας μας, την οποία έχει κάθε 8 μέρες, κάθε εβδομάδα δηλαδή, έχει δύο προηγιασμένες θείας λειτουργίες. Τι σημαίνει προηγιασμένη θεία λειτουργία? Σημαίνει ότι η λειτουργία η οποία γίνεται δεν είναι όπως οι άλλες λειτουργίες, δεν αγιάζονται τα τίμια δώρα, διότι προηγιάστησαν την προηγουμένη θεία λειτουργία. Δηλαδή, την Κυριακή ο ιερεύς, ο λειτουργών ιερεύς, επάνω στο Άγιο Δισκάριο βγάζει 3 Αγίους Αμνούς, τους οποίους αγιάζει κατά τη Θεία Λειτουργία, και τους 2 τους αφήνει, τον ένα δια την Τετάρτη και τον άλλο δια την Παρασκευή, και τον ένα, επειδή είναι 3, δια τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Δι' αυτό ονομάζονται οι θείες λειτουργίες αυτές προηγιασμένες, δηλαδή υγειάστη η θεία, η θεία λειτουργία έγινε την προηγουμένη θεία λειτουργία. Ως εκ τούτου, εισημάζουμε παρακαλώ θερμός, θα τηρήσουμε 2 όρους. Ο μεν πρώτος όρος είναι η νηστεία του φαγητού. Ο δε δεύτερος όρος είναι η νηστεία της εγκρατείας. Προσέξετε το θέμα τούτο, διότι όσοι μεν είναι παντρεμένοι άνευ εγκρατείας, δυσκόλως ή καθόλου αναβαίνει η νηστεία των ιστορών. Πηγαίνει στον πονηρό. Την παίρνει ο πονηρός την νηστεία. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός να προσέξουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, είναι και πνεύμα, είναι και ψυχή. Δι' αυτόν τον λόγο ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στα παιδιά του ημέρας νηστείας, δια να κόβουν από τα σημέρας των, δια να δίδουν στον Θεό αγνήν την προσευχή και την νηστεία του. Περισσότερα δεν έχω να σας πω, γι' αυτό σας παρακαλώ θερμός να μην ακούσουμε από το στόμα του Θεού ότι θέλω, λέγει, να αφανίσω τον κόσμο δια το είναι αυτούς σάρκα. Δεν είναι μόνο η σάρκα, αδερφοί μου, είναι η ψυχή πρώτα. Και δια αυτήν την ψυχή η Εκκλησία μας όρισε ημέρας νηστείας, ημέρας δηλαδή εγκρατείας. Να προσέχουμε πολύ, διότι ο διάβολος, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Σάκης είναι νηστεία, τότε, λέγει, επιτίθεται εις τα παιδιά του Θεού, δια να μην τα αφήσει να κάνουν νηστεία. Σας παρακαλώ προσέξετε τα αυτά, διότι δεν τα ακούετε συχνά αυτά τα λόγια. Φεύγουμε από αυτό το θέμα και ερχόμεθα εις το άλλο θέμα. Όσοι μπορείτε να εκκλησιάζεστε κάθε βράδυ εις τας εκκλησίες ή εις τας ενορίες σας ή εις τον Άγιο Γιώργο, όπου μπορείτε να εκκλησιάζεστε κάθε βράδυ, να μην μένετε στην τηλεόραση, διότι είναι τα μεγάλα απόδειπνα και εκεί ακούμε τους ωραιότερους ύμνους της εκκλησίας μας. Προπάντονται την πρώτη εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάς έχει τον ακάθιστο ύμνο. Κάθε βράδυ έχει και ένα κομμάτι από τον ακάθιστον ύμνο και τον ψάλλει η εκκλησία μεγάλο κανόνα, με συγχωρείτε, από τον μεγάλο κανόνα. Από τον μεγάλο κανόνα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι μπορείτε να έρχεστε στους εσπερινούς, να μην τους αφήνετε. Επίσης την πρώτη εβδομάδα κάθε βράδυ είναι και ένα Ευαγγέλιο, ένα ιερό Ευαγγέλιο, μέχρι την Παρασκευή. Η Παρασκευή δε, η ερχομένη, όχι η αυριανή Παρασκευή, η ερχομένη της ερχομένης εβδομάδος, Παρασκευή, είναι η πρώτη χαιρετισμή της Παναγίας μας. Και εις ερχόμεθα βαθμιδών και ολοταχώς εις τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας και στην Αγία του Ανάσταση.
Τελειώνουμε και από αυτό το θέμα. Νηστεία τώρα, φαγητού. Νηστεία φαγητού δεν θα βάλουμε στο στόμα μας και τούτη την εβδομάδα, αλλά και ποτέ πλέον, ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε αυγό, ούτε τυρί. Τίποτε αρτήσιμο, μόνο λάδι, και όσοι μπορούν την Τετάρτη και την Παρασκευή, ας την τηρούν αυστηρότερα, όσοι μπορούν. Ψάρι τρώγουμε μόνο δύο φοράς κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις 25 Μαρτίου, που είναι της Παναγίας μας, και την Κυριακή των Βαγίων. Από την Κυριακή των Βαγίων δε μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως, καλόν είναι πάνω στο τραπέζι μας να μην υπάρχει φαγητό, αλλά ξηροφαγία. Ξηροφαγία τι είναι? Είναι ξηρή καρπή και λίγο ψωμί. Λίγο παξιμάδι που τρώνε οι ασκητές. Τώρα θα σας κάνω ασκητάς. Τέλος πάντων, εγώ σας λέγω τα βαριά, ίσως γίνουν τα μισά. Ίσως γίνουν τα μισά. Οπωσδήποτε τελειώσαμε. Και έρχομαι στην άλλη νηστεία. Όσοι βλασφημούν, να μην βλασφημούν. Να σταματήσουν και ας τρώνε κρέας, και έχω εγώ την αμαρτία. Την παίρνω εγώ την αμαρτία. Να τρώνε κρέας, να μην βλασφημούν, και θα μου τη δώσει εμένα την αμαρτία να φτύνει ο Θεός. Να τη σηκώσω εγώ. Όσοι βλασφημούν, το λέγω και το τονίζω, όσοι βλασφημούν, να σταματήσει η γλώσσα τους να βλασφημούν. Δεύτερον, όσοι καπνίζουν τσιγάρο, να μην καπνίζουν. Και τούτοι αστρώνε και τούτοι κρέας, και έχω εγώ πάλι την αμαρτία. Είναι δυο μεγάλα κακά, φοβερά κακά αυτά. Και σας παρακαλώ, προσέξτε τα. Και τελειώνουμε και από αυτό το θέμα. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι και το θέμα του σημερινού κηρύγματος. Την περασμένη Τετάρτη, το κήρυγμα ή το λίγο βαρύ, δεν το αντελήφθησαν όλοι. Προσπάθησα, έκανα προσπάθεια να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι προφητείες είναι ακριβείς, είναι αληθείς. Δι' αυτό σας έφερα ερμηνείες περί του ονόματος των Ρώσων, το οποίο αναφέρει η Αγία Γραφή. Και σας ανέφερα περί του ονόματος Γόγ, Μαγόγ, Θοβέλ και τα λοιπά. Ή το λίγο δύσκολο. Δεν το αντελήφθησαν πολλοί, δεν πειράζει όμως, εγώ όσοι και να το αντελήφθησαν, η χάρη του Θεού έδωκε την ευλογία. Σήμερα είναι πιο δύσκολο το Κύριο. Δι' αυτό σας παρακαλώ, το ξέρω ότι δεν θα το καταλάβετε όλοι σας, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω με απλά λόγια, όσο μου είναι δυνατό, το σημερινό κήρυγμα. Προσέξτε το όμως, διότι είναι καθαρός επιστημονικό, για να εισέλθουμε στη σημερινή εποχή στην οποία ζούμε, για να δούμε τα βήματα του Αντιχρίστου. Και δώσετε όσο σας είναι δυνατό προσοχή. Ο κόσμος τηρεί δύο πράγματα σταθερά, τα κρατάει δηλαδή. Το ένα είναι η άγνοια και το άλλο είναι η αδιαφορία. Δύο πράγματα τα οποία οδηγούν την ψυχή στα νύχια του Αντιχρίστου. Σας παρακαλώ ως εκ τούτου, επειδή ο Πανάγαθος Θεός έδωσε τους ποιμένας, έδωσε τους ιερείς, έδωσε εκείνους που έχουν ευθύνη ενώπιον του Θεού, δια των λόγων τούτων εγώ δεν θα πάψω ποτέ τα παιδιά που μου δίδει ο Θεός να τα διαφωτίζω. Εσείς δε θα προσέξετε πολύ, διότι αφού εγώ τα πω, δεν έχω πλέον ευθύνη. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή ευρίσκω εις το δρόμο ορισμένα περιοδικά επιστημονικά, τα οποία εσείς ούτε καν ποτέ τα ανοίξατε, ούτε θα τα ανοίξετε, και επειδή μέσα εις τας εφημερίδας υπάρχουν κάτι ειδησούλες, τις οποίες δεν δίδει ο κόσμος προσοχή, δι' αυτό εγώ εκείνες τις ειδησούλες, τις μικρές θα σας πω. Εκείνοι μεν κάνουν το καθήκον τους, εμείς όμως το καθήκον μας δεν το κάνουμε.
Δι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, επειδή άρχομαι τώρα του κηρύγματος, να είμαι προσεκτικοί. Στο περιοδικό, όσοι θέλουν να το έβρουν το περιοδικό, δεν είναι λόγια δικά μου. Όσοι θέλουν να βρουν το περιοδικό αυτό, να το ανοίξουν, να το διαβάσουν. Στο περιοδικό Πτήσεις και Διάστημα, τεύχος 46, καθαρός επιστημονικό περιοδικό, ευρίσκομαι στη σελίδα 42, ένα τίτλο παράξενο. Ένα κεφάλαιο άρχεται ως εξής: Ηλεκτρομαγνητικά παιδεία και άνθρωπος. Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός και τα δύο συνδυαζόμενα χρησιμοποιούνται σήμερα από την επιστήμη δια των έλεγχων του ανθρωπίνου σώματος και του νου του ανθρώπου. Είναι δυνατόν, δηλαδή, ένα κέντρο με ειδικά μηχανήματα ηλεκτρομαγνητισμού να επηρεάζει εις σημείο αφάνταστον των άνθρωπων το μυαλό του ανθρώπου, τας κινήσεις και τας ενεργείας του ανθρώπου και να τον καθοδηγεί όπως ο ίδιος ο επιστήμονας θέλει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας επιστήμονας κρατώνει στο χέρι του ένα μηχάνημα, ένα κουτάκι, μπορεί από μακριά, χωρίς να τον γνωρίζεις, χωρίς να τον βλέπεις, να σε κάνει ό,τι θέλει. Προσέξουμε πολύ, τούτα είναι βήματα του Αντιχρίστου. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίχριστος θα πάρει τον κόσμο. Δι' αυτού του τρόπου, δηλαδή με μηχανήματα πλέον. Διότι πώς θα κυριαρχήσει στον κόσμο ο Αντίχριστος? Πρέπει να έβρει έναν τρόπο. Ο τρόπος τούτος είναι η εξέλιξη της επιστήμης, η οποία έφτασε σε σημείο αφάνταστο. Ευρισκόμαστε εις μίαν περίοδο αρκετά κρίσιμης και αποφασιστικής δια την πορεία της ανθρωπίνης φυλής επί της γης. Δηλαδή τα πράγματα τελειώνουν πλέον. Σήμερα στα οπλοστάσια των μεγάλων δυνάμεων της Ανατολής και της Δύσεως υπάρχουν συστήματα ηλεκτρομαγνητικά που εδοκιμάστησαν και απεδείχθη η τρομακτική καταστρεπτική των δύναμης. Όταν μιλούμε περί ηλεκτρισμού και μαγνητισμού, εννοούμε ένα στενά συνδεδεμένο στοιχείο της φυσικής. Η λεγόμενη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση της ατμοσφαίρας, η μόλυνση αυτή της γης, προέρχεται από παντού. Από τα δίχτυα του ηλεκτρισμού της χαμηλής και υψηλής τάσεως, από τους ραδιοπομπούς, αυτά τα οποία έχουν πάνω στα βουνά και στα υψηλά μέρη, από τους βιομηχανικούς φούρνους, από εκείνους τους φούρνους που έχουν τα εργοστάσια τα μεγάλα, από οικιακές συσκευές, απλές ηλεκτρικές συσκευές, να είναι ηλεκτρικές. Και βλέπετε σήμερα φτάνουμε στο σημείο οτιδήποτε στο σπίτι μας να είναι ηλεκτρικό. Και το πιο απλό πράγμα το θέλουμε να είναι ηλεκτρικό. Από εκείνο το οποίο στεφνώνουν τα μαλλιά οι γυναίκες μέχρι σε εκείνο που τηγανίζουν τις πατάτες. Όλα ηλεκτρικά. Δεν ξέρουμε όμως πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν μέσα σε αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος τηρεί άγνοια. Έχει αδιαφορία. Από τα σκεραία της τηλεοράσεως, από τα βίντεο κομπιούτερ, από τα αστυνομικά ραντάρ. Εδώ έχουμε υπέρυθρες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, υπεριώδεις ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Από τας ιονιζούσας λεγόμενας ακτινοβολίες, είναι ονόματα τα οποία δίδουν οι επιστήμονες, προέρχονται μεταλλάξεις εις τα χρωματοσώματα του οργανισμού και ο καρκίνος, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει σε απροχώρητο σημείο. Πιστεύουν σήμερα οι επιστήμονες ότι με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα μπορούν
στοεγγισμένο να χρησιμοποιούν τους ανθρώπους και τη συμπεριφορά του ανθρώπου όπως χρησιμοποιούν τας μαριονέτας. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο ούτως ώστε ο Αντίχριστος πλέον να παίζει τον κόσμο στα δάχτυλά του. Όπως κουνάει ο άνεμος το δέντρο, έτσι θα κουνάει σε λίγο ο Αντίχριστος τον κόσμο ολόκληρο. Θα τον γέρνει από τη μία και θα γέρνει, θα τον γέρνει από την άλλη και θα γέρνει. Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο της Μαδρίτης, πρωτευούσης της Ισπανίας, που μία ομάδα επιστημόνων, αφού χρησιμοποίησε ελάχιστη δύναμη ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων, εσταμάτησε μέσα σε ένα ενιδρίο καυγάδι ψαριών. Δηλαδή, μέσα σε ένα τεράστιο ενιδρίο, ξέρετε, αυτά τα ενιδρία είναι τεράστιες δεξαμενές, οι οποίες μέσα υπάρχουν ψάρια. Τα εκολάπτουν τα ψάρια αυτά, τα μεγαλώνουν και μετά τα πουλούν στον κόσμο. Εκεί μέσα χρησιμοποίησαν, είδαν τα ψάρια ότι έκαναν ένα καυγά μεταξύ τους και χρησιμοποίησαν αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και παραδόξως εκείνα τα ψάρια σταμάτησαν όπως να τα διάταξε κάποιον να σταματήσουν. Ανέκοψαν επίσης την ανάπτυξη βακτηριδίων. Τα βακτηρίδια είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα μικρόβια και τα ασθένειες. Επέτυχε την επούλωση καταγμάτων επάνω στους ποντικούς που χρησιμοποιούσαν ως πειραματόζωα. Έσπασαν τα κόκκαλα των ποντικών και μετά τα χρησιμοποίησαν αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και επουλώθησαν τα κόκκαλα αυτά των ποντικών. Επέτυχαν την συνήθεια αλλαγής μεταναστεύσεως σαλιγκαριών. Βλέπετε ότι αυτοί οι επιστήμονες εργάζονται σε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος απαξιεί καν να κοιτάξει. Με την ιδία χρησιμοποίηση ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων επέτυχαν την παραμόρφωση εμβρίων εις τα αυγά της κότας. Χρησιμοποίησαν αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες και τα αυγά της κότας αντί να γεννήσουν, να βγάλουν πουλάκια μικρά, έβγαλαν σάβρες, δεν ξέρω κι εγώ, κάτι άλλο. Δηλαδή μια παραμόρφωση στην οποία αύριο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος στις γυναίκες στις εγγύους και αντί να γεννήσουν τα παιδιά του να γεννούν τέρατα. Σας τα λέω αυτά όχι για να σας τρομάξω, αλλά πλέον βρισκόμεθα και ο κόσμος κοιμάται. Κοιμάται αδιάφορος, τόσο αδιάφορος κοιμάται, ούτως ώστε σου λέγει ας πάω να πιω, να χορτάσω, να διασκεδάσω, να αμαρτήσω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται πέραν από τούτο. Το σημείο. Και όμως δίπλα μας αναπτύσσεται τόση φλωθιά για να μας κάψει που εμείς είμεθα τελείως μέσα στην άγνοια και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Προσπαθούν δια της ιδίας μεθόδου να διορθώσουν ανομάλους καρδιακούς ρυθμούς. Τώρα εισέρχονται στο καλό σημείο. Την επούλωση και θεραπεία τραυμάτων, δερματικάς παθήσεις, θεραπεία των νεύρων, θεραπεία στου στέμματα του σώματος και εις τας αρτηρίες και τα σπλέμματα. Υπάρχει σε αυτούς τους λεγόμενους επιστημονικούς κύκλους το ενδιαφέρον χρησιμοποιήσεως της ηλεκτρομαγνητικής δυνάμειος για την τροποποίηση, δηλαδή θεραπεία ή την καταστροφή της υγείας του κάθε ενός ανθρώπου. Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα τα οποία ανακαλύπτουν έχουν δύο όψεις, όπως το νόμισμα. Το ένα μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για το καλό της ανθρωπότητος, αλλά δεν το χρησιμοποιούν, και το άλλο το χρησιμοποιούν για το κακό της ανθρωπότητος, δηλαδή την εξαφάνιση του ανθρωπίνου γένους. Στην προσπάθεια αυτή της δίθεν καλής χρήσεως της ηλεκτρομαγνητικής ανακαλύψεως, υπέρμαχος, να προσέξουμε τώρα το σημείο του, και υποστηρικτής παρουσιάστη ευνηδίως το Γραφείο Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δηλαδή, μόλις αντελήφθη ότι οι επιστήμονες προχώρησαν σε ένα σημείο, αμέσως ενδιαφέρθη σε αφάνταστο βαθμό αμέσως ο στρατός της Αμερικής. Η τεχνολογία των μικροκυμάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο από τη μία
υπερδύναμη, δηλαδή την Αμερική, όσο και από την άδυνη υπερδύναμη, δηλαδή τη Ρωσία. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής θα είναι η ανάπτυξη μεθόδων αλλοιώσεως της χημικής λειτουργίας του εγκεφάλου χωρίς φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή θα μπορούν αυτοί να αλλάξουν όλες τις χημικές ουσίες του εγκεφάλου και να παρουσιάσουν έναν άνθρωπο φυτό όπως περπατάει στον δρόμο και να μην μπορεί να κινηθεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ένας από τους στόχους των δύο αντιθέτων στρατοπέδων είναι η επιτυχία εφευρέσεως δια της χρησιμοποιήσεως των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων του ευνηδίου θανάτου χωρίς εμφανή φυσικά αίτια. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή το ένα στρατόπεδο, το οποίο είναι εναντίον του άλλου στρατοπέδου, θέλει να φωνεύσει ένα πολιτικό πρόσωπο μεγάλης περίοπης, χρησιμοποιούν αυτά και ο άνθρωπος χωρίς καν να εμφανίζει ίχνος κακώσεως να μένει ακαριέως εις τον τόπο από ευνίδιο θάνατο. Και έπειτα διερωτώμεθα και λέμε γιατί επέθανε ο τάδε, τι έπαθε, και μέσα από αυτά τα ερωτήματα να κρύβεται ολόκληρος η μανία και η έχθρα του ενός ανθρώπου εναντίον του άλλου, πάντοτε όμως με την χρησιμοποίηση και την κακία του αντιχρίστου. Δηλαδή η εφεύρεση σε ενός κομπιούτερ με ειδικό κουμπί που πιέζοντας αυτό ο υποψήφιος ή το θύμα να ευρίσκει ακαριέων θάνατον άνευ ουδεμιάς αιτίας. Στον ιατρικό τομέα της θεραπείας, αν ποτέ χρησιμοποιείται κάθε μία εφεύρεσης δια καλούς σκοπούς, αναφέρεται ότι η Σοβιετική Ένωση από το 1985 κατασκευάζει μια σειρά από μικρές σε μέγεθος συσκευές για μαγνητοθεραπεία. Οι συσκευές αυτές επιδρούν στον οργανισμό με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αναφέρθηκε πως αυτά τα πεδία βελτιώνουν αποτελεσματικά τη μικροκυκλοφορία του αίματος, διώχνουν τα πρυξήματα από τα πόδια και από τα διάφορα μέλη του σώματος και τέλος ασκούν γενική θεραπευτική επίδραση. Βέβαια, τι μεγάλη ευλογία θα ήταν αυτό το πράγμα να υπήρχε μία τάση προς το καλό. Εδώ εισερχόμεθα ολίγον κατ' ολίγον εις το πλέον συγκλονιστικό σημείο της επιστήμης. Η κάθε μία ανακάλυψη στον τομέα αυτόν αποβλέπει στην χρησιμοποίηση ενός βιολογικού πολέμου. Τώρα ερχόμεθα σε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Αναφέρεται βιολογικός πόλεμος. Δηλαδή, τι σημαίνει τούτο? Η κάθε μία υπερδύναμη, είτε η Αμερική είτε η Ρωσία, κατασκευάζουν αρρώσκες, ασθένειες. Αυτό σημαίνει μικροβιολογικός πόλεμος. Βιολογικός πόλεμος. Τι σημαίνει? Τούτο είναι η χρησιμοποίηση της επιστήμης στην παραγωγή ασθενειών αγνώστων στην ανθρωπότητα. Μεγάλες δε προσωπικότητες με διεθνές κύρωση στην επιστήμη πιστεύουν ότι ο ιός του τρομακτικού ονόματος AIDS είναι εργαστηριακό παρασκεύασμα και ουχή επιστημονική φαντασία. Δηλαδή έχουν κάνει ήδη οι επιστήμονες αυτό το μικρόβιο και το αμόλυσαν στον κόσμο. Ποιος θα πιστεύσει τώρα τούτο το πράγμα? Και όμως το γράφουν έγκυρα περιοδικά αυτά και είναι ομολογία επιστημόνων, αδερφοί μου. Δεν είναι δικό μου να πείτε ότι μας το λέει ο πατήρ Σάββας αυτή τη στιγμή, άρα είναι αερολογίες. Αυτά τα ομολογούν επιστήμονες κύρους. Και σου λέγει ότι τούτο το πράγμα ξέφυγε από τον έλεγχο τους την στιγμή που το παρασκεύαζα και εισήλθαν στον κόσμο. Δηλαδή το μικρόβιο του AIDS κατασκευάστηκε εξεχήθη στον κόσμο από εργαστήρια μικροβιολογικού πολέμου που εργάζονται στα μυστικά κέντρα των μεγάλων δυνάμεων.
Η δημιουργία και παραγωγή τιούτων μικροβίων και η χρήση τούτων σε ένα βιολογικό πόλεμο κατά της ανθρωπότητος έχει και τας ανακοινώσεις επιβεβαιώσεως. Αναφέρομαι επί παραδείγματι, αν και μας είναι όχι και τόσο χρήσιμο το όνομα, την βαρύνουσα γνώμη του Διεθνούς Κύρου Ιατρού Άντριουμ Πάσετ, μέλους κέντρου του ιατρικού συλλόγου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που λέγει τα εξής: «Καθόμαστε στα όρια της γενετικής μηχανής», εννοεί εδώ τα εργαστήρια βιολογικού πολέμου. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Αλλά όπως και κάθε άλλη τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Βλέπετε, αυτό το ομολογεί επιστήμον ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα. Ένας άλλος διεθνούς κύρος επιστήμονας αναφέρει και πάλι με τη σειρά: «Φαίνεται πως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σε θέση να επηρεάζουν τους ζωντανούς οργανισμούς, κάθε τι δηλαδή που ζει και κινείται, με τρόπο που κανείς δεν είχε ποτέ πιστεύσει», δηλαδή αφάνταστα εις τη μνήμη του ανθρώπου. Και καταλήγομεν στην πλέον συγκλονιστική διαπίστωση που ευρίσκει σύμφωνο κάθε μία ανακοίνωση που εκάναμεν στο παρελθόν εις τα κηρύγματά μας. Ανεφέρθημεν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εις θέση να εξαπολύει δια των οργάνων που δεν είναι κανείς άλλος αλλά μεγάλης ολκής μάγη πλήθος αγνώστων ασθενειών εις την ανθρωπότητα. Θα σας φέρω επί παραδείγματι ένα σημείο το οποίο το έχουμε δοκιμάσει οι περισσότεροι. Ξέρετε ότι αυτές τις μέρες ενεργεί ένα μικρόβιο της γρίπης. Η γρίπη, η φετινή γρίπη, είναι γρίπη όχι όπως οι συνηθισμένες. Συνοδεύεται με πόνους, συνοδεύεται με αϊπνίες, συνοδεύεται με ανορεξίες, συνοδεύεται με πολλά πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως. Δεν είναι συνηθισμένη η γρίπη η φετινή, διότι αυτό το ομολογούν οι γιατροί. Και λέγουν ότι δεν είναι συνήθις γρίπη όπως η γρίπη κάθε άλλο χρόνο. Και δεν γνωρίζουμε εις το μέλλον τι άλλο μπορεί ο Αντίχριστος να δώσει, αλλά όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, οι άνθρωποι θα μασούν τις γλώσσες, λέγει, και τα δόντια τους, και θα ζητούν πότε να φύγει από πάνω τους η ψυχή για να τελειώσω και δεν θα υπάρχει θάνατος. Αυτά είναι τρομακτικά πράγματα, αδερφοί μου, και όλα έργα του Αντιχρίστου. Ας ακούσουμε τι ομολογούν σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες του κόσμου. Πολλοί γιατροί πιστεύουν ότι ο επηρεασμός των ζωντανών οργανισμών από τέτοια παιδεία βιολογικά παιδεία δηλαδή, βρίσκεται στο χώρο της μαγείας και όχι της επιστήμης. Ομολογία επιστημόνων αυτή. Αλλά μια εξαιρετικά προηγμένη επιστήμη πολύ λίγο απέχει από τη μαγεία. Με άλλους λόγους, δυνάμεθα σήμερα να πούμε ότι κάθε κίνηση του Αντιχρίστου στο εγγύς μέλλον θα βαδίζει επί της μαγείας, αφού άλλωστε όλοι οι μάγοι του κόσμου είναι σήμερα οπαδοί και όργανα πιστά του Αντιχρίστου. Ας ακούσουμε όμως ένα φοβερό άρθρο της εφημερίδος «Τα Νέα» της 2ης Φεβρουαρίου 1988, τι αναφέρει περί της ιδίας απειλής κατά της ανθρωπότητας. Οι ιοί αυτοί είναι εντελώς διαφορετικοί. Δεν αποτελούνται από οργανική ζώσαν ύλη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για καταστρεπτικά προγράμματα που εισάγονται λαθρέα σε κομπιούτερς, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται ή να παρεμποδίζονται τα κανονικά προγράμματα που οργανώνουν την εργασία τους. Θύματα των ηλεκτρονικών ιών είναι μέχρι τη στιγμή κυρίως ατομικοί κομπιούτερς ή κομπιούτερς ορισμένων εταιριών και πανεπιστημίων
στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δυτική Γερμανία, την Ελβετία, τη Βρετανία, την Ιταλία. Οι υπηρεσίες ασφαλείας φοβούνται τώρα μήπως εκμεταλλευτούν τους ιούς τρομοκράτες, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι ληστεύουν και ανοίγουν τράπεζες και σκοτώνουν τον κόσμο. Για τους δικούς τους σκοπούς, νεαροί χασομέριδες που έχουν πάθος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ακόμη και φαρσέρ. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε μία αληθινή επιδημία από τις καινούργιες ιώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αληθινή καταστροφή στον επιχειρηματικό κόσμο, τις πανεπιστημιακές έρευνες και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που στηρίζονται όλο και περισσότερο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως και η βιολογική ιή, έτσι και η ιή των κομπιούτερ μπορεί να είναι μεταδοτική. Ένας ηλεκτρονικός ιός έχει την ικανότητα να αναπαράγεται στιγμιαία διακλονισμού από την ελληνική λέξη κλόνος. Δηλαδή μόλις του βάλεις τη λέξη αυτή να παράγεται ένας ιός. Τι είναι αυτό? Δεν είναι το διαβόλου. Δεν είναι το αντιχρίστου. Που σημαίνει στην βιολογία ομάδα βιολογικών οργανισμών που έχουν κοινό πρόγονο και αναπαράγονται με μοσχεύματα μέσα σε ένα άλλο πρόγραμμα από εκείνο το οποίο αλλίωσε ή κατέστρεψε στην αρχή. Ένα μολυσμένο πρόγραμμα γίνεται έτσι τρομερά επικίνδυνο όχι μόνο για τα άλλα προγράμματα του ιδίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και για τα προγράμματα όσων κομπιούτερ έχουν συνδεθεί με αυτόν. Και κάτι ακόμη χειρότερο. Η μόλυνση μπορεί να γίνει διαμέσου των τηλεφωνικών γραμμών. Δηλαδή, κάποιος να σου τηλεφωνεί και με το να σηκώσεις το ακουστικό να πάρεις μικρόφωνο. Αν δηλαδή καταφέρει να τοποθετήσει κανείς έναν ιόν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στρατηγικής σημασίας, για παράδειγμα σε κόμβο αεροπορικών συγκοινωνιών, στις τράπεζες ή στο φορολογικό σύστημα, στις χώρες που οι εφορίες χρησιμοποιούν κομπιούτερ, είναι δυνατόν να μολύνει χιλιάδες μικρότερα ηλεκτρονικά υπολογιστικά μηχανήματα και να αποδιοργανώσει μεγάλους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση, αδερφοί μου, εις τα νέα της Δευτέρας Φεβρουαρίου 1988. Τέλος, το Κέντρο Ναυτικών Όπλων Επιφανείας του Μέριλαντ όρισε υπεύθυνο αναπτύξεως προγράμματος ηλεκτρομαγνητικών συσκευών. Τα συσκευάς αυτά θα τα χρησιμοποιούσαν οι πεζοναύτες με σκοπό των έλεγχων ταραχών. Δηλαδή, ο Σάκης γίνονται ταραχές, ο Σάκης γίνονται ασφαίρομεν, επί παραδείγματι, εκείνη την κατάσταση του Πολυτεχνείου. Εάν υπήρχε ένα τέτοιο μηχάνημα από μακριά, μπορούσε να ελέγξει αυτές τις ταραχές και να τις κάνει να γίνουν θάλασσα που δεν εκκινείται. Σε τέτοιο σημείο έχουν φτάσει οι επιστήμονες. Την διάσωση ομήρων, την ασφάλεια των πρεσβειών, την ασφάλεια των πλοίων και καταλήγουν από το κέντρο των ναυτικών όπλων στην τελική κρίση. Πιθανόν πολλά προγράμματα που μπορούν να γίνουν χημικά διά ένα χημικό πόλεμο, όπως έγιναν οι χρήσεις του στον πόλεμο του Βιετνάμ, μπορούν τώρα να γίνουν ηλεκτρονικά. Στον πόλεμο του Βιετνάμ είχαν χημικό πόλεμο, δηλαδή μέσα στα δάση του Βιετνάμ εξαπέλυαν μια βόμβα η οποία είχε χημικές μέσα ιδιότητες καταστροφής και έβλεπες όλο ολόκληρο το δάσος να έπεφταν αμέσως στα φύλλα
και να έμειναν τα ξερά τα δέντρα χωρίς φύλλα για να μπορούν να βλέπουν να ελέγχουν τα κινήσεις των πιετραμιτών τους οποίους επολεμούσαν. Μπορούσαν όμως με τα ίδια χημικά όπλα να παραλύσουν ολόκληρο κόσμο. Μπορούσαν να τυφλώσουν ολόκληρο κόσμο. Και ούτω καθεξής. Με το κατάλληλο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να είμαστε σε θέση να παράγουμε τα ίδια αποτελέσματα με τα ψυχοενεργητικά φάρμακα. Συμπέρασμα. Η ανακάλυψη των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων, η κυριαρχία του Αντιχρίστου επί της ανθρωπότητος γίνονται πιο έντονοι. Η διάδοση των μικροβίων δι' ενός μικροβιολογικού πολέμου κατά της ανθρωπότητος εμφανίζεται με επικεφαλής των Αντίχριστων ως το ισχυρότερο όπλο υποταγής όλου του κόσμου. Ένα δεύτερο κεφάλαιο και όλο και περισσότερο που όλο περισσότερο επαπειλεί την ανθρωπότητα, όπλο τρομερό του Αντιχρίστου και των μάχων του, είναι ο λεγόμενος ψυχικός πόλεμος. Ερχόμεθα σε ένα άλλο σημείο πολύ βαρύτερο από το πρώτο. Η συνεχής πρόοδος του ανθρώπου στον τομέα της επιστήμης, γράφει το επιστημονικό περιοδικό Πτήσεις και Διάστημα σελίδα 74, έχει φτάσει σε σημείο που να κινδυνεύει να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτόν. Ανορθόδοξα δηλαδή ενάντια, μέσα ψυχικού πολέμου, βασιζόμενα στον έλεγχο του ανθρωπίνου ψυχισμού, στην παραψυχολογία, τείνουν να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον της ανθρωπότητας. Ψυχικός πόλεμος. Τι σημαίνει ψυχικός πόλεμος? Ψυχικός πόλεμος σημαίνει κάποιος να σε πλησιάσει και να σου κάνει την λεγόμενη πλήση εγκεφάλου. Είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούν μέσα στους φυλακισμένους και μέσα στις ανακρίσεις. Είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούσαν και οι παλαιοί στους πολέμους. Δηλαδή, ένας λεγόμενος ηθικός πόλεμος. Έπεσε το ηθικό του, λέει, του στρατεύματος το ηθικό, ψυχικός πόλεμος, εναντίον της συνειδήσεως, εναντίον του μυαλού του ανθρώπου. Ενθυμηθείτε την επίθεση την οποία έκαναν οι Πέρσες εις τας Θερμοπύλας. Έβαζαν και εφώναζαν ότι έχουμε τόσο πολύ στρατό που δεν μπορείτε να αντέξετε. Πρέπει να παραδοθεί. Και άκουσαν από την άλλη μεριά, από τον Λεωνίδα, το Μολόν Λαβέ. Τέτοιους πολέμους έχουμε και στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ένας μόνον επετάχτηκε και είπε: «Μας έφαγαν οι Τούρκοι, μας ενίκησαν», και έπεσε το Μεσολόγγιο. Έχουμε ίδιες περιπτώσεις στο στρατό. Ο Σάκης το αντίθετο στράτευμα. Θέλει να υποτάξει το άλλο, αμολύει πρώτα, πέφτουν από τον ουρανό διάφορα συνθήματα γραμμένα, τα οποία του λέγει: «Μη φέρετε αντίσταση, παραδοθείτε, διότι εντός ολίγου, εάν δεν παραδοθείτε, θα σκοτωθείτε, θα σφαγείτε, θα καταστραφείτε, θα σας κάψουμε», και ούτω καθεξής. Δηλαδή ένας πόλεμος πρώτου πολέμου. Ένας λεγόμενος ψυχολογικός πόλεμος, αντιστροφή του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος, ο λεγόμενος πόλεμος καταστροφής του ηθικού θέματος του ανθρώπου, είναι εκείνο το οποίο επιφέρει και την πτώση έπειτα και την υποταγή. Κάτι τέτοιος πόλεμος θα είναι έπειτα με τον Αντίχριστο. Θα εξαπολύσει καταρχάς και θα λέει: «Προσέξετε, εάν δεν πάρετε τη σφραγίδα μου, εάν δεν κάνετε αυτό, θα φανιστείτε, θα καταστραφείτε, δεν θα έχετε να φάγετε, θα φύγετε από τις εργασίες σας, δεν θα έχετε εργασία», και πολλά και διάφορα. Άρα υποταχθείτε. Είναι όλος αυτός ο λεγόμενος ψυχολογικός πόλεμος, ο οποίος εναντιώνεται εναντίον του ανθρώπου δια την υποταγή του στο θέλημα κάποιου ο οποίος είναι εχθρός. Από το 1949 έως το 1973 είναι η αμερικανική αντικατασκοπία, δηλαδή ο έλεγχος των κρατών του κόσμου μέσω ειδικών κατασκόπων, η λεγόμενη CIA, σε συνεργασία με πολλά σπουδαία ιδρύματα ιατρικών ερευνών και κρατικά νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σπατάρισε τεράστια ποσά σε ειδικά προγράμματα πειραμάτων και ερευνών με σκοπό την εξέβρεση τρόπου ελέγχου
του ανθρωπίνου ψυχισμού. Βιώνει αυτήν την προσπάθεια. Η CIA σπατάλησε 25 ολόκληρα χρόνια, 25 εκατομμύρια δολάρια, εθυσιάστη δηλαδή, απέθανε ένας άνθρωπος που χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζω και αμέτρητοι άλλοι εις επικινδύνους όσων και οδυνηράς διαδικασίας. Δηλαδή, δεν πάβουν από το να παίρνουν ανθρώπους, έφνης φυλακισμένους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι μέσα στις χώρες τις μεγάλες και εις εμάς, στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν και δεν έχουν γονείς. Είναι οι λεγόμενοι νόθοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννώνται από αμαρτία. Και αυτοί οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν τα μεγάλα έθνη και τους έχουν στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει κανένα συγγενή να φωνάξει, δεν έχει μάνα να φωνάξει, δεν έχει πατέρα να φωνάξει και τους παίρνουν αυτούς και τους χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα ή τους βάζουν στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Αν πεθάνει, δεν μπορεί κανείς να φωνάξει. Όπως έκαναν εμάς στην Κύπρο. Στην Κύπρο είχαν ένα στρατό ο οποίος δεν είχε γονείς, δεν είχαν αδέρφια. Ήταν νόθα παιδιά της Αγγλίας τα οποία πήραν και τους έβαζαν μέσα στην πρώτη γραμμή. Όσοι σκοτωνόντουσαν δεν φωνάζε κανείς, δεν διαμαρτυρόταν κανείς. Δεν είχε το παιδί του μέσα. Και βλέπετε αυτούς τους χρησιμοποιούν σήμερα ως πειραματόζωα για να κάνουν μια καταστροφή στην ανθρωπότητα. Αφορμή διόλυν αυτήν την προσπάθεια έδωκε ο φόβος και οι υποψίες ότι η ΚΑΚΕΜΠΕ της Ρωσίας, δηλαδή η υπηρεσία των μυστικών πληροφοριών και η ίδια υπηρεσία της Κίνας, διέθεταν τελειοποιημένες μεθόδους πλήσεως του εγκεφάλου. Οπότε ανάγκασαν την άλλη πλευρά να θυσιάσει και ανθρώπους ακόμη για να φτάσει στο στάδιο που βρίσκονται οι αντίπαλοι. Μεθόδους ελέγχους του ανθρωπίνου ψυχισμού, μεθόδους που ξεπερνούσαν τα συνηθισμένα ορθόδοξα μέσα του ψυχολογικού πολέμου. Εστηρίχθησαν οι Αμερικανοί στο πρόγραμμά τους με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση του καρδιναλίου Μπιζέντη που συνελήφθη και καταδικάστη δια κατασκοπία το 1949 στην Βουδαπέστη. Να προσέξουμε αυτήν την πολύκροτη δίκη η οποία είχε ταράξει τον κόσμο. Μετά τον θάνατο του καρδιναλίου Μπιζέντη το 1975 εξεδόθησαν τα απομνημονεύματά του. Εις αυτά εξηγούσε τα της συλλήψεως του και της καταδίκης του. Μέχρι τη στιγμή της συλλήψεως του εθεωρεί το παράδειγμα ατσαλένιας τελήσεως. Ή το αγέροχος ή το ατάρχος ουρδίσει δύνατο να τον λυγίσει ή να αλλάξει τα σαρχάς του και τα πεπιθήσεις του. Μετά τας πολυόρους ανακρίσεις του στην Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, παρουσιάστηκε στο εδόλιο του κατηγορουμένου όμοιος με φοβισμένων λαγών. Επιβεβαίωσε άνευ ουδεμιάς διαμαρτυρίας την ομολογία της ενοχής του, γραμμένη και την υπέγραψεν άνευ ουδεμιάς βίας. Έκτοτε αναζητήθησαν οι τρόποι αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου. Προκειμένου περί συλλήψεως κατασκόπων οι οποίοι συνελαμβάνονται και ενεργούν, να ενεργούν πράξεις αντιθέτους από εκείνες που ελάμπανον από τους ανωτέρους των, να μην μπορούν να κρύψουν απολύτως τίποτα εις τας ανακρίσεις και μετά να μην θυμούνται καν ό,τι ανεκρίθησαν. Να κάνουν ομολογία στόσας, συγκλονιστικάς και μετά να λέω εγώ τα είπα, δεν ανέφερα εγώ τίποτε, ποιος με ανέκρινε, ποιος με είπε τίποτα. Ενώ είχαν χρησιμοποιηθεί δια την ανάκριση των ψυχολογικά ακριβώς μηχανήματα τα οποία έχουν εφεύρει σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις και πιέζουν τον κόσμο για να τον υποτάξουν εις το θέλημά τους. Από την άλλη πλευρά, βάσει του ψυχολογικού πολέμου, να παρατηρούνται μέλη της κατασκοπίας, να επιχειρούν παράτολμες αποστολές χωρίς κανένα δισταγμό. Η θέλησή των να εκμηδενίζεται παντελώς. Εκ των πειραμάτων τούτων θα χρησιμοποιούν το χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και άλλα ανορθόδοξα μέσα σε ειδικά μυστικά προγράμματα ελέγχου του ανθρωπίνου ψυχισμού. Το όλο σχέδιο
προχωρούσε ακόμη στον έλεγχο και την ανάλυση των εγκεφαλικών κυμάτων, εις την πρόκληση τεχνητής αμνησίας, εις τον πλήρη μυϊκών και ψυχικών έλεγχο του ανθρώπου, εις την πρόκληση φοβερών πονοκεφάλων έως της πλήρους εξουθενώσεως, εις την πρόκληση αδυναμίας και σταθερού βαδίσματος και άλλων ενοχλήσεων, εις την παραγωγή τροφίμων παντός είδους που ενώ θα είχαν φυσική γεύση, εν τούτης θα είναι εις θέση να προκαλούν μετά τη χρήση των σύγχυση, ταραχή και φόβο. Το σχέδιο αυτό έλαβε από την CIA διάφορα ονόματα, ως επί παραδείγματα σχέδιο γαλάζιο πουλί, σχέδιο Αγκινάρα, σχέδιο MK-Δέλτα και τέλος MK-Ultra, προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών της κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών της CIA. Στας ημερησίας εφημερίδας πάντοτε δημοσιεύονται βαρισίμαντες ειδήσεις, τας οποίας μόνον ένας προσεκτικός αναγνώστης δύναται να προσέξει. Αλλά όμως αδερφοί μου, η ώρα επέρασε, δι' αυτό θα μείνουμε έως εδώ για να συνεχίσουμε στο επόμενο κήρυγμα μας πολύ πιο φοβερότερα πράγματα από τα σημερινά. Για να φτάσουμε στις ανακοινώσεις τις μεγάλες, τις οποίες ακριβώς σήμερα τίνει η ανθρωπότης να δημιουργήσει μία λεγόμενη παγκόσμια κυβέρνηση με αρχηγόν τον αντίθετο. Δημοσιεύονται δηλαδή όλων έναν δημοσιεύσεις και τίνουν ότι σήμερα ο κόσμος θα καταστραφεί. Ως εκ τούτου πρέπει να δημιουργηθεί μία παγκόσμια κυβέρνηση για να έχουμε ειρήνη με έναν αρχηγό. Και βλέπετε ότι ολότελα, ολοφάνερα πλέον έρχονται τα βήματα του Αντιχρίστου για να γίνει ο κυρίαρχος της ανθρωπότητας. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας λυτρώσει από αυτό το μεγάλο κακό το οποίο απειλεί την ανθρωπότητα. Hallelujah. Don't see all.